ιδιαίτερα συγκινητικό, μια αγκαλιά λουλούδια που με επεδέχτηκαν τα παιδιά του σχολείου εδώ στην Αλεξάνδρεια. Εμείς, σαν ελάχιστη ανταπόδοση, τους φέραμε μερικά δωράκια για να μάθουν τους ήρωες και την ιστορία του 1821. Αν και οι εξαιρετικοί τους δάσκαλοι ήδη τους την είχαν διδάξει αυτή την ιστορία. Όλα τα παιδιά ήξεραν για τα 200 χρόνια, ήξεραν για τους ήρωες, ήξεραν για τις μάχες που έδωσε ο ελληνισμός για να είναι σήμερα ελεύθερος. Και πάλι στην κοινότητα, στα σχολεία μας, είναι το καμάρι της παροικίας, τα παιδιά, το μέλλον της παροικίας. Εμείς είμαστε δίπλα στα σχολεία, στηρίζουμε τα σχολεία, στηρίζουμε την ελληνική γλώσσα να παραμείνει στα σχολεία μας όσο μπορούμε και μακάρι για πάντα. Παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω, πάρα πολύ, να μεταφέρετε στους γονείς σας την αγάπη μας, την αγάπη της ελληνικής κυβέρνησης και να ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, είναι πάντα στο πλευρό σας και εμείς, εξουσιοδοτημένοι, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να στηρίξουμε εσάς, να στηρίξουμε τα σχολεία σας, να στηρίξουμε τις κοινότητές σας, γιατί ο ελληνισμός εδώ υπάρχει και πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει. Γεια σας. Γεια σας. Είναι η κυρία Πάτης. Ελάτε, τι κάνετε. Πώς πάτε. Γεια σας. Είναι η γυναίκη μου, εθνικός μας ύμνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε, να ζήσετε πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μας συνεχίσατε. Παναγιώτης είναι Παναγιώτης, ο γιος μου. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Εμείς είμαστε εδώ, όλοι ευχαριστημένοι, δικό μας περιβάλλον, σας άει όλοι. Σας προσέχω. Καλά, καλά, εσείς. Να είστε καλά, πολύ χαρά. Οπότε, μπράβο, στο ναυτικό το ελληνικό. Πώς είστε? Καλά. Τι κάνεις? Καλά. Καλά είσαι? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμάσαι πιο πολύ την Ελλάδα που την έχεις στην καρδιά. Βεβαίως, βεβαίως. Την Ελλάδα μας.